θεώρησα ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για το Ρέθινο και για το Πανεπιστήμιό μας, που θα πρέπει να το δούμε με θετικό μάτι, και μάλιστα ο Δήμος Ρεθύμνης εκδήλωσε την πρόθεσή του να διαθέσει και τον απαραίτητο χώρο και προέτεινα το Δημαρχείο του τέως Δήμου Νικηφόρου Φωκά, που είναι εξαιρετικό και άνετο κτίριο, να πληρωθεί αυτή η συγκεκριμένη ανάγκη. Και αυτό που απομένει είναι να λυθούν τα διάφορα νομικά και διαδικαστικά ζητήματα. Σκέψη μας και στόχο μας είναι η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Κρήτης και με χρήματα και με έψυχο υλικό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παράλληλης εξαγγελίας Πανεπιστημιακής Σχολής Τουρισμού στο Ρέθινο για όλους τους Έλληνες πολίτες, που φυσικά θα είναι, όπως και οι υπόλοιπες σχολές, δωρεάν, στα πλαίσια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, και παράλληλα η εξαγγελία της ίδρυσης Πανεπιστημίου για αλλοδαπούς εκτός Ευρώπης φοιτητές που θα πληρώνουν δίδακτρα. Αυτό νομίζω ότι, αν τελικά το καταφέρουμε, και είναι στο χέρι μας να το καταφέρουμε, να το αποφασίσουμε, θα είναι πολύ σημαντικό και για το Πανεπιστήμιό μας και για την τοπική κοινωνία, αφού το όνειρο να αποκτήσει το Ρέθινο Σχολή Τουρισμού είναι διαχρονικό, το αξίζουμε, το δικαιούμαστε. Η Κρήτη γενικά είναι ένα βαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και είναι, θα έλεγα, ντροπή να μην υπάρχει μια ανώτατη τουριστική σχολή.